υπόθεση με την απαγωγή των δύο μικρών αγοριών στην Κύπρο. Στην αρχή θεωρήθηκε δεδομένο πως κίνητρο ήταν τα λύτρα. Τώρα οι αρχές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του δράστη. Είναι μόλις λίγα λεπτά μετά την απαγωγή τους από την αυλή του σχολείου. Ο Φίλιππος και ο Θεμιστοκλής κοιτούν τριγύρω απορριμμένοι, ψάχνουν να βρουν που βρίσκονται. Ο δράστης λίγα βήματα μπροστά τους, φοράει καπέλο για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του. Οδηγεί τα παιδιά στην κρυψώνα. Τον ακολουθούν δίχως να αντιδράσουν, φοβούνται, τα είχε απειλήσει. Αν δεν κάτσετε ήσυχοι, θα σας σκοτώσω, μας είπε. Αυτά ήταν τα λόγια του σύμφωνα με τα όσα είπαν τα παιδιά στους αστυνομικούς. Τα έβαλε με τη βία μέσα στο αυτοκίνητο και τα οδήγησε στο διαμέρισμα που βλέπετε μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που τα είχε αρπάξει. Τους έριξε ηρεμιστικό μέσα στις πορτοκαλάδες που τους έφτιαξε και τα έβαλε για ύπνο, σχεδιάζοντας τις επόμενες κινήσεις του. Ο 35χρονος δράστης υπολόγιζε όμως δίχως την παρατηρητικότητα του γειτονά του. Ο άντρας που βλέπετε κάλεσε τις αρχές και κατήγγειλε τις ύποπτες κινήσεις του 35χρονου. Το θρίλερ της απαγωγής λίγα λεπτά μετά θα έπαιρνε τέλος. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας, όσο και από τις ιατρικές και άλλες εξετάσεις, δεν υπάρχει οποιαδήποτε σωματική κακοποίηση των παιδιών. Το βασικό κίνητρο του Κύπριου δράστη, όπως όλα έδειχναν από την πρώτη στιγμή, ήταν ένα. Από την πρώτη στιγμή που είχε συλληφθεί ο υποπτός, έκανε αναφορά ότι η πρόθεσή του ήταν τα λύτρα. Αυτό είπε και ο ίδιος στους αστυνομικούς, όμως δεν έπεισε. Όλα τα ενδεχόμενα πλέον είναι ανοιχτά, με τις αρχές να κάνουν φύλο και φτερό τους υπολογιστές και το κινητό του 35χρονου, αναζητώντας απαντήσεις. Η επιλογή των δύο παιδιών ίσως και να μην είναι τόσο τυχαία. Ίσως ο δράστης γνώριζε τους γονείς των παιδιών οι οποίοι εργάζονται στο νοσοκομείο της Λάρνακας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προσεγγίσει άλλο ένα παιδί το οποίο ήταν εγγονάκι γνωστής γιατρού στο ίδιο νοσοκομείο. Σήμερα οδηγήθηκε στο επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και όλη η διαδικασία έγινε και κλεισμένων των θυρών. Οι δικαστές αποφάσισαν την 8ήμερη κράτησή του. Δείτε σε